Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Επιστρέφουμε. Σας είπαμε ότι θα μιλήσουμε για κινηματογράφο και θα μιλήσουμε με μια πολύ πολύ δραστήρια ομάδα μας. Έρχεται από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Είναι η κινηματογραφική ομάδα του Πανεπιστημίου Κρήτης. Θα γνωρίσουμε κάποια από τα μέλη της. Τρεις στον αριθμό είναι στον καναπέ μας. Να τους πω γρήγορα καλό μεσημέρι. Στο Γιάννη τον Μπάλα. Γεια σου Γιάννη. Yeah. Την Τασούλα την Παλυσίδου και τον Δημήτρη τον Παγώνη. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Φοιτητές μέσα από την καρδιά του Πανεπιστημίου από τρεις διαφορετικές σχολές. Αλλά νομίζω ότι πρέπει εξ αρχής να διευκρινίσουμε ότι όλο αυτό που κάνετε με τις προβολές κινηματογραφικές δεν αφορά μόνο το φοιτητό κοσμό του Ηρακλείου, έτσι δεν είναι? Φυσικά και όχι. Είναι για όλο για τον πείτε κόσμο. Μας. Εδώ και δεν ξέρω πόσα χρόνια η ομάδα είναι γενικά, και όλες οι ομάδες του Πανεπιστημίου είναι ανοιχτές. Ναι. Μπορεί ο καθένας να έρθει, να συμμετέχει, είτε ανήκει στο Πανεπιστήμιο, είτε στο ΤΕΗ, είτε δεν έχει σπουδάσει καν. Είτε σπουδάζει τώρα. Είναι ανοιχτές γενικά, μπορεί ο καθένας να έρθει, να συμμετέχει και βασικά πιστεύω ότι τόσο εμείς όσο και όλες οι ομάδες θέλουν κόσμο και θέλουν άτομα να συμμετέχουν. Σε αυτή τη διάθεση εξωστρέφειας που έχουν οι ομάδες του Πανεπιστημίου, εσείς αποφασίσατε να ξεκινήσετε μία σειρά προβολών και δεν το κάνετε στους χώρους τους δικούς σας, του Πανεπιστημίου, αλλά στην παραλιακή. Στην πόλη. Ναι. Mm-hmm. Ναι, θέλαμε κάτι στο κέντρο, ώστε να είναι πιο εύκολο να έρχεται ο κόσμος. Πιο εύκολο προσβάσιμο. Ναι. Και πού επιλέξατε να ξεκινήσετε μία σειρά προβολών? Στην παλιά Λαχνογορά. Που είναι απέναντι από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, ένα δημοτικό χώρο. Αυτό σημαίνει ότι είναι και τελείως δωρεάν οι προβολές. Φυσικά. Ναι. Τέλεια. Αυτό το κρατάμε και το συστήνουμε. Να μιλήσουμε λίγο. Σινεμά της Τρίτης θα μπορούσε να μπει ένας τίτλος. Ναι. Και θέλετε να μας πείτε για αυτό το πρόγραμμα προβολών που ήδη έχει ξεκινήσει. Να σας πούμε. Καταρχάς έχουμε καταφέρει να εξασφαλίσουμε 12 συνολικά προβολές. Mm-hmm. Και μέχρι αυτές... το καλοκαίρι. Μέχρι το καλοκαίρι, ναι. Μέχρι και τέλος της Άνοιξης. Όπου ξεκινάει και η δική μας εξεταστική, οπότε μετά είναι αδύνατο να συνεχίσουμε. Από εκεί και πέρα... άλλες προτεραιότητες. Σίγουρα. Προσπαθούμε τουλάχιστον. Από εκεί και πέρα, τις 12 αυτές προβολές τις έχουμε χωρίσει σε 4 θεματικές ενότητες. Θα έχουμε δηλαδή 4 διαφορετικές θεματικές ενότητες ταινιών. Όπως... Ποιες ήταν αυτές, για πείτε μας. Τώρα ήμασταν, τελειώσαμε τη θεματική ενότητα. Όχι, δεν την τελειώσαμε. Επόμενη τρίτη, ναι, τελειώνουμε. Την επόμενη τρίτη, λοιπόν, τελειώνουμε την θεματολογία ταινίες φαντασίας και μπαίνουμε στις πολιτικές ταινίες. Ναι. Θα ακολουθήσουν, τι θα ακολουθήσουν. Μουσικές. Μουσικές. Και θα τελειώσουμε με το ντοκιμαντέρ, κάτι που δεν το έχουμε διαφημίσει καθόλου, δεν το έχουμε συμπεριλάβει στην αφίσα μας. Απλά και μόνο επειδή είναι ακόμα συζητήσιμο το τι ταινίες θα βάλουμε. Ναι. Και η τελευταία κατηγορία, αξίζει λίγο να το συζητήσουμε, αποφασίσαμε να βάλουμε το ντοκιμαντέρ απλά επειδή φιλοδοξούμε τουλάχιστον να κάνουμε μια ταινία που να είναι στυλ ντοκιμαντέρ. Ναι, κάτι σαν ντοκιμαντέρ. Οπότε να, είναι... να τη φτιάξει κινηματογραφική ομάδα, έτσι. Να τη φτιάξουμε εμείς. Οπότε θα κολλάει πάρα πολύ αρμονικά να τελειώσουμε με ταινίες ντοκιμαντέρ και να δώσουμε τη δικιά μας. Άρα δεν είναι βλέπετε μόνο κινηματογράφο. Όχι. Κινηματογραφείτε κιόλας. Ναι. Αρχίζουμε και κάνουμε μαθήματα σιγά σιγά. Θα αργωνωθούν μάλλον από την επόμενη εβδομάδα. Αρχικά με εμάς τους ίδιους, τα μέλη που είναι τώρα και ό,τι ξέρει ο καθένας ή ό,τι ψάχνει. Και προσπαθούμε να έρθουμε και σε επικοινωνία με διάφορους σκηνοθέτες που μπορεί να μας δείξουν. Mm-hmm. Και να αρχίσουμε να κάνουμε μαθήματα κινηματογράφησης, μοντάζ, εφέ και όλα αυτά, ώστε να μπορούμε να είμαστε σε θέση να γυρίσουμε κάτι κι εμείς. Γιάννη, η ομάδα, αυτά τα μαθήματα που θα ξεκινήσουν άμεσα από το μας λέτε, είναι ανοιχτά και για κάποιον που μας ακούει τώρα? Ναι, είναι ανοιχτά, κυρίως γι' αυτό γίνεται δηλαδή. Εμείς μεταξύ μας, εντάξει, δεν έχει τόση σημασία. Θέλουμε να έχετε κόσμος, να τα παρακολουθεί αυτά, ειδικά σε κάποιες περιπτώσεις που μάλλον θα χρειαστεί να πληρωθούν και σκηνοθέτες. Αν έρθει πολλοί κόσμος, θα μοιραστεί και το κόστος. Mm-hmm. Οπότε γενικά, ναι, είμαστε ανοιχτοί, έχουμε και χώρο, έχουμε και αρκετό εξοπλισμό, οπότε μπορούμε να κάνουμε μαθήματα που υποστηρίζουν κόσμο. Ο χώρος είναι πού αυτός? Ο χώρος είναι στο Πανεπιστήμιο. Στις Βούτες. Ναι, στις Βούτες. Έχουμε μια αίθουσα για μας, αλλά από τη στιγμή που χρειαστεί να έρθει ο κόσμος, υπάρχει το θέατρο του Πανεπιστημίου, το οποίο είναι μεγάλο και έχει και φώτα, έχει και εξοπλισμό και μπορεί να χρησιμεύσει πάρα πολύ στα γυρίσματα. Έχετε εσείς προηγούμενη επαφή με την κινηματογράφηση? Κάτι έχουμε κάνει, εγώ και ο Γιάννης κυρίως. Έχουμε φτιάξει κάτι ταινίες μικρού μήκους. Mm-hmm. Αλλά γενικά το ψάχνουμε και το παλεύουμε. Έχουμε κάμερες. Επικεντρώνεστε από άποψη θεματολογίας στις ταινίες που ήδη έχετε φτιάξει? Είναι καθαρά
τέχνες. Έχει να κάνει με ζωγραφική και τέτοια πράγματα. Εγώ πιο πολύ έψαχνα οπτικά εφέ παλιότερα να κάνω. Ναι. Και έπαιζα περισσότερο με αυτά. Εκεί είχα μια ιδέα να γυρίσουμε και κάτι που έκανε ο Δημήτρης. Το συνδυάσαμε έτσι. Εσύ, Τασούλα. Εγώ έχω κάνει κι εγώ κάποια πραγματάκια. Σε πλαίσια σχολικών διαγωνισμών έχουμε κάνει 2 ταινίες μικρού μήκους με συμμαθητές. Τώρα, τι να σας πω, έχουμε επικεντρωθεί κυρίως στην ηλικία τη δικιά μας, σε 17χρονα και 18χρονα. Η πρώτη ταινία είχε να κάνει με... και οι δύο είχαν να κάνουν με, κάτι, με κάποιο κοινωνικό θέμα. Το πρώτο ήταν ένα κορίτσι 17χρονα που είχε μείνει έγκυος. Και όλες οι προκαταλήψεις, το πώς τις συμπεριφέρονταν όλο το κοινωνικό της περιβάλλον. Και η δεύτερη είχε να κάνει με το χρήμα. Ένας 18χρονος, ο οποίος ήταν λίγο πιο ιδεολόγος και ήταν κατά των χρημάτων και το πώς έχει καταλήξει ο κόσμος να τα πάντα να περιστρέφονται από νούμερα και από χρηματικά ποσά. Να δανειστώ 2 λέξεις από αυτά που είπε η Τασούλα. Παιδιά της ηλικίας μας και το χρήμα. Σε αυτή την περίεργη φάση που ζούμε, εσείς σπουδάζετε με έξοδα που πληρώνουν κυρίως οι γονείς σας, σε μια πόλη πολύ μακριά από εκεί που γεννηθήκατε. Πόσο η κρίση έχει επηρεάσει, παιδιά, την καθημερινότητά σας, πόσο άσχετο αυτό με το σινεμά και με την τέχνη, αλλά... Πιστεύω ότι εμάς προσωπικά, σαν ατομικά, δεν μας έχει επηρεάσει τόσο ή δεν μπορούμε να δούμε τόσο την κρίση όσο έχει επηρεάσει τους γονείς μας. Αλλά έχω τύχει να... Δηλαδή, δόξα τω Θεώ, εγώ προσωπικά δεν έχω επηρεαστεί πάρα πολύ σαν Δημήτρης, αλλά έχω δει συμφοιτητές μου που αναγκάζονται όχι μόνο να παρατάνε τις σχολές τους. Μια φίλη μου την έχουν διώξει από τις εστίες, επειδή σιγά σιγά διώχνεται κόσμος από τις εστίες. Άλλα παιδιά, άλλοι φίλοι μου δουλεύουν. Κι εγώ ψάχνω δουλειά, μόνο και μόνο από συνείδηση για να ελαφρύνω οικονομικά λίγο την οικογένεια. Γενικότερα τα πράγματα έχουν αλλάξει και σε προσωπικό επίπεδο στον καθένα από εσάς, θέλω να πείτε, και στη Γιάννη και στη Στασούλα. Αλλά έχετε δει τις συνήθειες πια των φοιτητών να αλλάζουν και να το πάμε και στο καθαρά εκπαιδευτικό κομμάτι και στον επαγγελματική αποκατάσταση στη συνέχεια. Ωραία, τώρα είχατε την ευκαιρία να μπείτε σε μια σχολή, ενδεχομένως αυτή που θέλατε. Και οι τρεις ασχολείστε, σπουδάζετε ένα αντικείμενο εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους, αλλά με μέλλον. Έχουν να κάνουν με δουλειές που αφορούν έτσι, με πράγματα που πολύ δυναμικά θα μπουν στη ζωή μας, ήδη έχουν μπει, είτε είναι τεχνολογία των υλικών, είτε είναι πληροφορική. Η πληροφορική, είτε είναι υπολογιστές. Ναι, καλά, ναι, το θυμάμαι. Ναι. Δόξα τον Θεό. Εκεί θέλω να μου πείτε λίγο τον προβληματισμό σας και πώς βλέπετε τα πράγματα να πηγαίνουν. Εγώ δεν νομίζω ούτε ότι είναι ασύνδετο αυτό με την πολιτιστική ομάδα, ούτε και με τον κινηματογράφο. Και γενικά σε τέτοιους καιρούς, εγώ αυτό που παρατηρώ περισσότερο στους συμφοιτητές μου και ίσως σε μένα, είναι ότι κυρίως δεν υπάρχει προοπτική. Δηλαδή, ξέρεις ότι σε μια χώρα που ίσως είναι σχεδόν, δηλαδή επίκειται μια πτώχευση και τα λοιπά, η κατάσταση δεν είναι αρκετά καλύτερα σήμερα και δεν υπάρχει για μένα ούτε καν δημοκρατία, ούτε τίποτα τέτοιο. Δεν μπορείς να σκέφτεσαι ότι θα έχεις μέλλον σε αυτή την χώρα, όσο και να είναι αυτή η σχολή σου, ας πούμε, κάτι που ανήκει στο μέλλον. Ότι έχει προοπτική σαν σχολή. Παρ' όλα αυτά στην Ελλάδα δεν μπορείς να το εξασκήσεις σίγουρα, το ξέρεις αυτό. Ναι. Και ότι πρέπει να μεταναστεύσεις ίσως. Ναι, και είναι. Και αυτό γενικά. Ναι. Και αυτό, γενικά ούτε βέβαια σε αφήνει να αφήσεις τη σχολή σου, γιατί ένα χρόνο παραπάνω να κάτσεις είναι περίπου 20.000 ευρώ παραπάνω τους γονείς σου. Και έτσι αναγκάζεσαι να ασχολείσαι μόνο με τη σχολή σου και τίποτα άλλο. Οπότε και γι' αυτό, ας πούμε, είναι πιο δύσκολο να βρεις ανθρώπους που να θέλουν να έχουν όρεξη να ασχοληθούν με άλλα πράγματα εκτός από αυτό τώρα. Το χειρότερο είναι ότι φεύγουν νέοι άνθρωποι από τη χώρα, γιατί και εγώ το έχω σκεφτεί να φύγω. Πιστεύω ότι αυτό είναι το χειρότερο πλήγμα. Τασούλα, κάτι πήγες να πεις πριν. Τι μπορεί να πει κανείς, υπάρχουν 1000 πράγματα που περνάνε από το μυαλό σου όταν σκέφτεσαι οικονομική κρίση. Σίγουρα αλλάζουν τα πάντα στη ζωή σου. Ένα χρόνο πριν σκεφτόμουν ότι θα περάσω, ξεκινώντας την τρίτη ηλικία, ότι θα περάσω πληροφορική και θα έχω ένα τεράστιο μέλλον με προοπτικές. Τελειώνοντας μια επιστήμη τέτοια όπως υπολογιστές, θα μπορούσα να ξεκινήσω μια δική μου επιχείρηση, να πάω και σε δημόσιο και σε ιδιωτικό τομέα. Πλέον ο δημόσιος μάλλον δεν υπάρχει.
Και υπάρχει σίγουρα τεράστιο άγχος σε όλους τους φοιτητές. Εγώ είμαι ακόμα πρώτο έτος, αλλά το βλέπω και το παρατηρώ σε όλους μου τους συμφοιτητές. Γιατί δεν ξέρουν τι θα κάνουν μόλις τελειώσουν από τη σχολή. Από τη μία παλεύουν να τελειώσουν όσο πιο γρήγορα μπορούν τη σχολή, από την άλλη τους έρχεται ένα τεράστιο άγχος ότι θα τελειώσω και δεν ξέρω τι θα κάνω μετά. Τουλάχιστον τώρα σαν φοιτητής ξέρω ότι παλεύω να μάθω κάτι, να μάθω την τέχνη μου. Άμα τελειώσω, τι θα κάνω. Αυτό που είναι από εγώ, διαπιστώνω έτσι και ας πούμε τις δικές μας τις γενιές, πρωτοδεκαετίας τουλάχιστον που ήμουν εγώ στο Πανεπιστήμιο, δεν ήταν τόσο πολύ συνειδητή η σπουδή. Θεωρούσαμε ότι, okay, 4 χρόνια και παραπάνω κάποιοι, θα πάμε να σπουδάσουμε, θα περάσουμε καλά. Κυρίως. Πλέον έχετε αλλάξει εντελώς οπτική. Πάτε γιατί πρέπει να πάτε να σπουδάσετε και δεν έχετε και το. Λέω το από Γιάννης πολύ γλαφυρά πριν. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν το περιθώριο να σκεφτούν άλλα πράγματα και να δουν άλλες διεξόδους, όχι επαγγελματικές, στην καθημερινότητά τους. Οφείλουν να είναι εκεί παρόντες στο πανεπιστήμιο να τελειώνουν όσο πιο γρήγορα μπορούν. Και δίνεται μία εναλλακτική, δίνεται μία διέξοδο και με τις προβολές που κάνετε. Ναι. Είναι και πολύ, για εμάς τους ίδιους το κάνουμε. Και για εσάς. Ξεκινάει από εσάς. Και είναι σημαντικό, ειδικά στην ηλικία αυτή τη δική σας, γιατί νομίζω, όχι μόνο τα Ελληνόπουλα, γενικώς τα παιδιά τα προγραμματίζουν από πολύ μικρά. Διάβαση, πήγαινε φροντιστήριο, μελέτα, μάθε, πάρε ένα πτυχίο για να μπει σε ένα επάγγελμα και δεν τους μιλάει κανείς ότι θα γίνεις ολοκληρωμένος βλέποντας ταινίες, ακούγοντας μουσική, παρακολουθώντας τέχνη. Όταν συγκινηθείς απέναντι σε ένα έργο τέχνης, όταν μάθεις να συνομιλείς με ανθρώπους που έχουν ένα μυαλό καλλιεργημένο, οι σπουδές και τα πτυχία δεν φτάνουν, οι τίτλοι. Σίγουρα. Ναι, καλά, αυτό δεν μπορείς να το πεις όμως. Δεν μπορείς να το πεις σε κάποιον. Είναι ρεθύμνος του μάτου να τον νοθούν προς αυτό. Και ειδικά τώρα στην περίοδο που είμαστε, εγώ πιστεύω η τέχνη πάντα ανθίζει. Ναι. Πλά δεν μεγαλώνουμε. Γιατί γίνεται πια ανάγκη. Δεν μας μεγαλώνουν έτσι να είμαστε πολύ κοντά στην τέχνη. Ούτε στα βιβλία, ούτε στο θέατρο, ούτε στο σινεμά. Πιστεύω ούτε εμένα με μεγάλωσαν τόσο πολύ έτσι και πιστεύω ότι ο καθένας δεν μεγάλωσε έτσι και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η τέχνη είναι τα πάντα. Σε βοηθάει να σκέφτεσαι, να βρεις ποιος είσαι, να εκτονώνεσαι, να εκφράζεσαι και βασικά να ανακαλύψεις τον εαυτό σου μέσα από την τέχνη. Θα σου λέω, η σχέση σου με το σινεμά, μια και είσαι στην ομάδα κινηματογράφου του Πανεπιστημίου, ήταν από πολύ νωρίς κάτι σημαντικό, μια διέξοδος για σένα ή τώρα που ήρθες στην Κρήτη? Ήταν σχεδόν από πάντα μια μεγάλη αγάπη μου ο κινηματογράφος. Από τα 13 μου νομίζω χρόνια έγραφα. Που τι μπορεί να γράψει κανείς από τα 13. Έγραφε αλλά σενάρια δηλαδή. Ναι, ό,τι κατέβαινε στο μυαλό μου. Και τώρα φυσικά που μεγάλωσα, είμαι 17, είμαι 18, 19, μπορώ να κάνω κάτι και πιο όριμο και πιο νέο, πιο ολοκληρωμένο. Αλλά σχεδόν από πάντα ήταν στη ζωή μου, καθημερινά. Το να βλέπω κάτι και να εκφράζομαι μέσα από αυτό. Και κυρίως από πολύ μικρή ηλικία έβλεπα κάτι και καθόμουν με τις ώρες να σκεφτώ τι σήμαινε αυτό, τι θα έκανα εγώ στη θέση αυτού του ήρωα. Είναι αυτό που προσπαθούσα να πω και πριν, ότι ανακαλύψεις τον εαυτό σου, μπορείς να ανακαλύψεις τον εαυτό σου μέσα από μια ταινία π.χ. Έχεις απόλυτο δίκιο. Γιάννη, για σένα ο κινηματογράφος τι ρόλο έχει στη ζωή σου? Όχι τίποτα ιδιαίτερο. Γενικά από μικρός απλά έβλεπα ταινίες, δεν είχα κάνει κάτι άλλο. Δεν το έκανες πιο προσωπικό, όπως ας πούμε η Τασούλα? Όχι. Δεν το έκανα. Απλά ασχολήθηκα με το κομμάτι των εφέ για κάποια περίοδο. Mm. Πολλές φορές είχε τύχει να εκνευριστώ για το πώς ένα σκηνοθέτη είχε φάει 2 ώρες από τη ζωή μου να πει ένα πράγμα, ας πούμε. Σίγουρα όλοι μας. Αλλά άλλες φορές, ας πούμε, είχα δει ότι με συγκινεί αυτό το πράγμα. Αλλά όπως και άλλα πράγματα, δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο για μένα. Ιδανικά για σένα, ποιες άλλες διεξόδους θα έπρεπε να σου παρέχει και το σχολείο ή τώρα το πανεπιστήμιο, ανεξάρτητα από την ύλη και το κομμάτι των μαθημάτων? Τώρα έχετε τη δυνατότητα σε ένα πανεπιστήμιο που έχει μια καλά οργανωμένη κινηματογραφική ομάδα. Συνεχίζετε, έχετε πάρει τη σκυτάλη, μπορείτε και να κινηματογραφήσετε, γιατί υπάρχει εξοπλισμός. Τι άλλο θα ήθελες να έχεις? Μια χρωματοδότηση από το πανεπιστήμιο σίγουρα. Έχουν κοπεί αυτά από πέρσι. Ναι, όχι μόνο οι δικιά μας ομάδες. Όλες οι ομάδες. Ναι, όλες. Αντιμετωπίζουμε τεράστιο πρόβλημα. Γιατί επειδή το ανέφερες, εξοπλισμός, ναι, όντως υπάρχει, αλλά δεν υπάρχει ολοκληρωμένος. Χρειαζόμαστε και άλλα πράγματα. Χρειαζόμαστε μια δεύτερη κάμερα και να μπούμε απλά για να ξεκινήσουμε να γυρνάμε μια ταινία. Και δεν ξέρουμε πώς θα καταφέρουμε να βρούμε αυτά τα λεφτά να τα αγοράσουμε. Πρέπει όμως. Μπήκατε κι εσείς στο σφιγκτήρα. Όπως τα πάντα. Ναι. Και ήταν μάλλον ο τομέας της παιδείας είναι
και από τους λιγότερο ευνοημένους παραδοσιακά στη χώρα μας και από τους πρώτους που βάζουμε χεράκι μέσα, τσακ, αρπάζουμε... Παραδοσιακά επίσης. Μ' άρεσε αυτό και για να τα βάλουμε κάπου αλλού, τέλος πάντων. Να μιλήσουμε, να γίνουμε λίγο πρακτικοί και να πούμε λίγο στον κόσμο και για τις προβολές. Ήταν η αφορμή για την κουβέντα μας, αλλά έρχονται πολύ ωραία πράγματα μπροστά μας και στο τραπέζι μας. Και χαιρόμαστε που ακούμε ανθρώπους που έχουν και την ωριμότητα, παρόλο το νεαρό της ηλικίας τους, και αποτυπώνουν ακριβώς αυτό που συμβαίνει γύρω μας. Αλλά πείτε μας για τις προβολές που μας έχετε έτσι κι αλλιώς όλους καλεσμένους. Τις Τρίτες στη Λαχαναγορά. Και θα παρακαλέσω να δούμε και την αφίσα από τις προβολές σας. Η οποία δεν υπάρχει, δεν την έχουμε φέρει. Την έχουμε ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ωραία, εντάξει. Είναι 7 η ώρα προγραμματισμένες προβολές κάθε Τρίτη μέχρι και το τέλος της Άνοιξης. Εκτός από δύο Παρασκευές. Εκτός από δύο Παρασκευές, να το σημειώσουμε αυτό. Ποιες είναι αυτές? Η Μεγάλη Παρασκευή. Όχι. Αν εξαιρέσουμε το Πάσχα, απλά υπήρχαν δύο εβδομάδες, ναι, οι οποίες δεν ήταν ελεύθερη αίθουσα τη συγκεκριμένη μέρα και την κάναμε Παρασκευή. Πάμε στην επόμενη Τρίτη να μας πείτε ποια είναι η ταινία που έχετε επιλέξει να προβάλλετε. Κλείνουμε την κατηγορία ταινία φαντασίας με το Spirit It Away. Είναι animation ταινία. Είναι του Ιάπωνα, μόνο το επίθετο του ξέρω, του Μιαζάκη. Είναι γνωστός γενικά για τις animation ταινίες φαντασίας που κάνει. Έχει πολλά βραβεία για αυτά. Ναι, και επειδή ήταν αγαπημένη ταινία όλων, είπαμε να κλείσουμε τη θεματολογία. Κοινή συνενέση, λοιπόν, επιλέγει συγκεκριμένα. Και είναι και κάτι ενδιαφέρον, βασικά, να βλέπει animated ταινία. Ναι, προσπαθούμε να κάνουμε πάνω σε μια θεματική ενότητα να δείξουμε τρεις τελείως διαφορετικές ταινίες. Κάθε θεματική ενότητα είναι τρεις ταινίες. Λοιπόν, παιδιά, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Η χρόνη μας είναι και λίγο διαφορετική στην τηλεόραση, οπότε πρέπει να κλείσουμε εδώ την κουβέντα μας. Να είστε καλά, ραντεβού τις επόμενες Τρίτες στην Παλιά Λαχαναγορά. 7 η ώρα είναι οι προβολές των παιδιών. Είδατε και τη σελίδα του στο Facebook, αν είναι εύκολο να την ξαναδούμε. Μπορείτε να μπείτε να δείτε και την αφίσα και όλες τις προβολές και ό,τι διοργανώνουν τα παιδιά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε, παιδιά. Να μην σταματήσετε να ονειρεύεστε και να παλεύετε. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε πολύ σύντομα.